το κείμενό σου 7-8 αλλαγές τώρα σε σχέση με τι, Δημήτρη? Σε σχέση με τη Λιβαδιά. Όχι, το μάτς Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Α, σε σχέση με το μάτς Κυπέλλου. Γιατί δεν πρόλαβα να το ανοίξω, γιατί μπήκα στο στούντιο. Mm-hmm. Για πες, πού πάει δηλαδή, ήταν, να πω έτσι συμπερασματικά. Έπαιξε ο Τζολάκης, τώρα θα είναι ο Πασχαλάκης, έτσι. Ξεκίνησε ο Βρουσάη δεξιά, αλλά τώρα θα ξεκινήσει ο Ροντινέη. Στο κέντρο της άμυνας ήταν στην ενδεκάδα ο Παπασταθόπουλος, αλλά τώρα είναι τιμωρημένος, θα είναι ο Μπα. Ναι. Μαζί με τον Ντόι. Αριστερά, λογικά, θα είναι ο Ραμόν αντί του Ρέαπτσουκ. Δηλαδή, ουσιαστικά τα 4-5 της άμυνας και με τον goalkeeper αλλάζουν. Επίσης, στην επίθεση, να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει ο Ελαραμπή, αλλά θα είναι τώρα τη φορά λογικά ο Μπακαμπού. Δεν θα είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος είχε 2 δοκάρια και ήταν καλός, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Οπότε εκεί θα είναι ο Κανός. Να θυμίσω επίσης ότι ο Χάμες δεν ήταν διαθέσιμος. Ήταν τραυματίας. Δεν είχε πάει καν στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και ότι ο Φορτούνης είχε μπει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τον είχε σηκώσει άρον-άρον, όπως θυμάσαι, ο Μίτσελ στο 30-32 μετά το 2-0. Οπότε μόνο και από αυτά τα. Δηλαδή είναι 7-8 παίκτες τώρα που είναι διαφορετικοί σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Μπιέλ και τον Χουάνκ, οι οποίοι ήταν οι σταθεροί πυλώνες, αλλά ο Μπιέλ στο 30-32 γιατί είχε το πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε. Θα παρουσιαστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, θα παρουσιαστεί ένας διαφορετικός Ολυμπιακός. Ναι. Από εκεί θα δούμε αν είναι και η προσέγγιση διαφορετική, που εγώ θεωρώ ότι θα είναι η προσέγγιση διαφορετική, γιατί όπως θα θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι είχε παίξει στο 6 ο Σαμασέκου, στο 8 ο Εμβιλά και στο 10 ο Χουάνκ. Δεν θα υπάρχει αυτό τώρα στην Παπαρίνα. Θα είναι διαφορετικό, γιατί ναι μεν περιμένει τον Σαμασέκου, θα το δει αύριο όπως θα είναι ο Μίτσελ. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα περιμένει τον Εμβιλά, θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι ο Εμβιλά να παίξει. Αν είναι δηλαδή την τελευταία στιγμή και μπορεί και μπει στην αποστολή, θα είναι κάτι που θα τον περιμένει ο Ισπανός τεχνικός. Θα πάει με διαφορετικό, δηλαδή θα πάει με το γνώριμο σχήμα αυτή τη φορά, όχι το εκείνο το περίεργο 4-3-3 που είχε χρησιμοποιήσει, αλλά νομίζω 4-2-3-1, αυτό που δοκιμάζει και είχε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στα τελευταία παιχνίδια. Και το ζήτημα είναι ότι θα υπάρξει και μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί θα θυμάσαι πολύ καλά, Παντελή, όπως και οι φίλοι μας εδώ σε εκείνο το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός σε εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο, το τέταρτο, είχε δεχτεί αρκετές ευκαιρίες, είχε δεχτεί γκολ, υπήρχαν ατομικά λάθη και ομαδικά. Αλλά αυτό που έχει επισημάνει ο Μίτσελ είναι ότι, παιδιά, τώρα πρέπει να μπούμε όπως με τον Παναθηναϊκό, όπως με τον Πανετολικό. Εννοώ από το ξεκίνημα του αγώνα να έχουμε το μυαλό μας, γιατί αυτό το πληρώνει συνέχεια ο Ολυμπιακός. Και επίσης το πληρώνει και στα ντέρμπι, στα οποία είναι επισημάνιμο, δεν έχει ακόμα νίκη, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουν. Οπότε πηγαίνοντας μέρα με τη μέρα, γιατί ο Μίτσελ περιμένει να δει και ο Γκάρι Ροντρίγκες σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί ο Γκάρι Ροντρίγκες αρχικά ήταν να μην προλάβει το παιχνίδι, αλλά εχθές και σήμερα έδειξε μια σημαντική βελτίωση και ο ίδιος θέλει να είναι στην αποστολή και να παίξει. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες, να θυμίσω, τότε στο μάτς Κυπέλλου ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή σε αυτό που όσοι είχαν διασωθεί από εκείνο το παιχνίδι, με τα 2 δοκάρια που είχε σταθεί και άτυχος, μπορούσε να είχε πετύχει κάποιο γκολ. Αυτά είναι, Παντελή. Ναι. Εν ολίγης, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, αν υπάρχουν απορίες, αν θέλουμε. Όχι, δεν ρωτάει κάτι. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Τώρα εντάξει, υπάρχει τώρα. Υπάρχει το μόνιμο που θα απασχολεί, η μόνη συζήτηση τώρα που θα γεννηθεί. Ναι. Είναι ότι είναι 4 παίκτες για 3 θέσεις. Αυτό. Σωστό. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Αλλά αυτό τώρα δεν πάει. Κάνουμε τίποτα. Θα ρωτάνε συνέχεια κάθε μέρα το ίδιο. Είναι και κουραστικό. Ναι. Και δεν θα το και δεν από θα εκεί, πει. Και, ναι, έτσι είναι και είναι και κάτι το οποίο είναι και ψιλοάδικο, θα το πω εγώ. Γιατί πάντα αυτός που θα μείνει έξω θα είναι ο καλύτερος. Στο μυαλό όλων. Αν το μάτς δεν πάει καλά, θα πούν να γιατί δεν τον έβαλε. Δηλαδή, τι να πούμε. Να παίξει με τους τρεις που έπαιζε κάποτε και να μείνει έξω ο Κανός. Δεν πάει καλά, θα πούνε να. Ήρθε παίκτης που παίζει στο πλάι, που βάζει γκολ ή έχει ευκαιρίες όπως με τον Παναθηναϊκό, δεν τον ξεκίνησε. Παίζει ο Κανός, δεν παίζει ο Φορτούνης. Καλά, όποιος πάλι το Φορτούνη αδικεί. Του έχουν αλλάξει τα φώτα. Όποτε παίζει ο Φορτούνης, παίζει μπαλάρα. Τα νούμερα, το έτσι, το γιουβέτσι. Παίζει ο Φορτούνης, δεν παίζει ο Μπιέλ. Δεν παίζει ο Μπιέλ.
Μόνο στον Μπιέλ λίγο η γκρίνια θα είναι, γιατί ο Μπιέλ τώρα λίγο πάλι πήρε μπροστά. Ξέρεις, το προηγούμενο διάστημα ο Μπιέλ ήταν και δεν ήταν. Ναι, ναι, εκεί ναι. Λίγο. Τι να κάνει, να πάει με τους τρεις και να πει δεν ξεκινάω το Χάμες. Μα ο Χάμες που είναι έτοιμος και δεν παίζει ο Χάμες που δεν έπαιξε και στο. Οπότε δεν βγάζει άκρη. Όποιος και να μείνει έξω θα είναι, ναι. Θα είναι το ίδιο. Δηλαδή μια περίπτωση που υπήρχε για να χωρέσουν και οι τέσσερις είναι να πήγαινε ο Μπιέλ στην κορυφή της επίθεσης. Και εκεί πάλι θα σου λένε γιατί παίζει χωρίς φόρ. Και γιατί δεν βάζει τον Μπακαμπού. Ναι. Γιατί πρώτος κόρης στο πρωτάθλημα είναι. Έτσι θα σου πει. Και θα έχουν και δίκιο. Ναι, ας πει είναι πρώτος κόρης στο πρωτάθλημα και δεν παίζει ο πρώτος κόρης στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι. Είναι τώρα μη σου τύχει. Τι να κάνουμε. Τώρα ήδη γράφουν εδώ. Ας πούμε ο καθένας λέει. Να βγει αυτό. Να μπει. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Ότι η εξίσωση είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη και για τον Μίτσελ γιατί πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό. Γιατί και οι τρεις είναι ότι δίνουν πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαιρέσει κάποιον. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει Δημήτρη μου. Σε αφήνω και θα έχουμε τώρα τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε να λέμε. Φιλιά!